Πάμε τώρα και συγκύρια να δούμε τι συνέβη με τον Γρηγόρη Ρναούτογλου, ο οποίος εφηνιδίασε στην τηλεοπτική του εκπομπή τον... Του πατέρα του. Του πατέρα του. Ναι, όντως. Για πρώτη φορά στο πλατό του The Tonight Show φιλοξένησε ο Γρηγόρης Ρναούτογλου τον Κώστα Φιλίππογλου χθες βράδυ. Ναι. Μέσα σε όλα... Τώρα κάνε το χέρι το μάγουλο. Ναι, συγγνώμη. Μέσα σε όλα... Παρασύρθηκα από τη στιγμή με τον Ρναούτογλου. Βγάτε και τις βλεφαρίδες σας, κορίτσια. Παρασύρθηκα από τη στιγμή, ναι, όντως. Ναι. Ο γνωστός λοιπόν σκηνοθέτης και ηθοποιός αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του διαδρομή μέχρι σήμερα, δίνοντας ωραία πάσα στον παρουσιαστή να προχωρήσει σε μια ξεχωριστή εξομολόγηση. Ο Γρηγόρης Ρναούτογλου λοιπόν... Τι είπε, για τον μπαμπά του είπε κάτι. Ναι, είπε κατά τα πεις. Άμα τα πεις εσύ, πώς θα το δούμε το βίντεο. Να τα ακούσουμε, λοιπόν, ναι, να τα ακούσουμε. Παρακαλώ. Έχεις δίκιο, είναι πολύ ωραίο και το παρόν. Όχι, γιατί είναι αυτή η ζωή τόσο ωραία με την αρχή και το τέλος της. Ζήσε τα ωραία τα χρόνια που μπορείς, μην πειράξεις κανέναν. Ναι. Αγάπη του ανθρώπου, αν γίνεται να δώσει αγάπη και να φύγει η ψυχή σου ήρεμη. Άρα, αν με ρωτήσει, χωρίς να θέλω να πω ότι είμαι και σοφός, αλλά νιώθω ότι τι κατάλαβα από αυτή τη ζωή. Υπήρχε και ένα πολύ ωραίο, το έλεγε ο πατέρας μου, ένα μονάχατο τώρα. Με επιτρέπεις να το, ναι, να το πάρω ένα τηλέφωνο. Θα το πάρω, δες. Δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Θα τον πάρω. Να μου πει αυτό το στιχάκι, θα το ακούσεις. Μου το έλεγε πάντα. Μισό λεπτό λίγο. Έλα, μπαμπά. Έλα, είμαστε στον αέρα της εκπομπής. Έχω έναν πάρα πολύ ωραίο κύριο ηθοποιό, τον Κώστα, τον Φιλίππογλου, καλεσμένο. Και μιλάμε λίγο για το χρόνο. Και πήρα να μου πεις εκείνο το ποίημα που μου λες μονάχα το τώρα. Θα σου πω τώρα. Ήτανε ο χρόνος. Και πώς λεγότανε, πώς έλεγε, τι έλεγε το ποίημα. Ήταν οχτάστηλο και θυμάμαι μόνο τους τέσσερις, θα σου πω, τους τέσσερις τελευταίους. Ναι, πες τους μου λίγο. Σ' αυτή την πανφάγω την όλη πορεία, τι τάχα μας μένει θαρώ μα πορεία. Μονάχα το τώρα μας μένει θαρώ, το μόνο σημείο σχεδόν σταθερό. Σ' αυτή την νησίδα λοιπόν να σταθούμε και κάθε καλό της καρπό ας γευθούμε. Στιγμή, πρόσεξε, στιγμή ευτυχία σας μην πάει χαμένη, γιατί έξω από το τώρα ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε μετά. Σε φιλώ. Γεια χαρά. Πάρα πολύ. Τι μένει, μόνο μου, το έλεγε πάντα και από μικρός. Κοίταξε να χαρίσει, μου λέει το τώρα, γιατί μετά από αυτό... Ακριβώς. Εγώ δεν θα ξέρω. Μάλιστα, για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στα χρονικά βγαίνει ο πατέρας του Γρηγόρη Ρναούτογλου. Ναι, δεν έχουμε, μάλιστα, δεν θυμόμαστε.